Σε απεργιακή κινητοποίηση και οι εργαζόμενοι σε φορείες και σε τελωνία. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων στη ΔΟΗ του Εύρου, τον κύριο Κολλίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Κολλίδη. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Και ο Δημοσθένης Δούκας βεβαίως είναι μαζί μου. Κύριε Κολλίδη, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε λίγο με τα νέα της τελευταίας στιγμής. Δημοσθένη, τι έγινε? Πήγε χθες ολόκληρος υπουργός Οικονομικών. Άλλαξε σήμερα. Ανακοίνωσε μέτρα. Σήμερα από το πρωί διευκρινήσεις επί διευκρινήσεων. Και τελικά έφτασε 7.30 ώρα το βράδυ, 7.30-8 παρά, για να πούμε ότι δεν θα ισχύσει τελικά το μέτρο, θα ισχύσει από το χρόνο. Αυτό με τις αποδείξεις για τα πάντα. Δεν ξέρω, δεν είναι δείγματα αυτά καλά. Μόνο αυτά δεν είναι δείγματα καλά. Να τα μόνο. Όλα είπα, δεν ξέρω τώρα. Δεν είναι. Δείχνει μια πανικοβλημένη κυβέρνηση, η οποία κάτω από τον πανικό της κάνει συνεχή λάθη, τα οποία το ένα νερούν το άλλο, δημιουργούν ένα φόβο έως τρόμο στην κοινωνία, και νομίζω ότι εάν δεν αντικατασταθεί, σαν απολύτως μιλάω τώρα, από μια κυβέρνηση εθνική συνεννόηση, η καταστροφή είναι δεδομένη. Και δεν ξέρω αυτό το συγκεκριμένο, αυτά τα συγκεκριμένα μάλλον που υπόθηκαν και με την φοροκάρτα τώρα και τα υπόλοιπα, αν είναι στην κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση, θα μας τα πει τώρα ο κύριος Κολλίδης, τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά, προς την κατεύθυνση άμεσα της πάταξης φοροδιαφυγής, ή αν είναι πρακτικού χαρακτήρα τελικά. Γιατί εδώ φτάσαμε στο σημείο να λέει ότι θα πρέπει να παρουσιάζεις ένα κάρο αποδείξεις που ξοδεύεις και το τελευταίο σου ευρώ. Δηλαδή θα ξέρει οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ξοδεύεις κάθε σου δραχμή, κάθε ευρώ. Και αν δεν το λες που ξοδεύεις κάθε ευρώ, τότε ή αν το δίνεις στα παιδιά σου ή στους γονείς σου ή σε φίλους σου, δανείζεις κτλ., θα πληρώνεις και πρόστιμο. Ουσιαστικά θα φορολογήσει και γι' αυτό στην εφορία. Κύριε Κολλίδη, ισχύουν πουθενά στον κόσμο? Αυτό το στυλ, αυτό το μέτρο δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση προσπαθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό να βρει έναν τρόπο περιστολή της φοροδιαφυγής. Το κίνημα των αποδείξεων μάλλον δεν έδωσε τα αναμενόμενα. Για ποιο λόγο? Γιατί ο κόσμος μάζεψε αποδείξεις. Οι επιστροφές του φόρου ήταν πάρα πολλές φέτος, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να πάρει πίσω το συγκεκριμένο μέτρο. Ναι, αλλά αυτή το είχε πάρει. Πιθανόν υπολόγισε, δεν μπορώ να ξέρω κάτι τέτοιο, υπολόγισε ότι τα έσοδα που είχε από αυτό το μέτρο ήταν λιγότερα από τα έξοδα που προήρθαν από την επιστροφή του φόρου εισοδήματος. Οπότε γι' αυτό το αλλάζει και το πηγαίνει εκεί. Αλλά θα σας αναρωτήσω από ό,τι αν μπορείτε. Θα δούμε πού θα κάτσει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε καν πού θα κάτσει ακόμα. Έτσι. Αυτό το πού θα κάτσει, σαν την πύλια που γυρνάει, είναι και αυτό μας τρομάζει. Γιατί σας λέω εδώ με διάστημα. Όλους μας τρομάζουν. Ορώνα αλλάζουν όλα τα δεδομένα τα οποία έχουν άμεση σχέση με τη ζωή μας. Άμεση σχέση. Σαφώς. Ανατρέπονται τα πάντα. Σε εμάς ως κλάδος που ήμασταν και σε απεργία δύο μέρες, έχουν ανατραπεί πλήρως οι μισθολογικές μας κατακτήσεις. Οδηγούμε σε μια πλήρη εξαθλίωση του κλάδου μας. Η φορολογία αυξάνεται. Καλούμαστε να υλοποιήσουμε μια δύσκολη. Ναι, αυτό πήγα να πω τώρα. Πολιτική. Εσείς αυτά θα μπορούσαν, ας πούμε, σήμερα το φορολογικό σύστημα της χώρας, έτσι, η οργάνωση, θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε να δείτε. Σε τέτοιου είδους μέτρα που είναι λεπτομερή, Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να μπούμε σε μια σοβαρή συζήτηση γενικότερα για το φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Πώς θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί, πώς θα πρέπει να λειτουργήσει. Σαφώς το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πάταξη φοροδιαφυγής. Σήμερα τι κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση? Εάν οι υπηρεσίες που έχουμε είναι στελεχωμένες σωστά, είναι οργανωμένες σωστά για να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό? Πιστεύω ότι εκεί πρέπει να γίνουν βήματα προόδου που δεν γίνονται. Ακούμε εδώ και δύο χρόνια για αναδιοργάνωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και δεν βλέπουμε να προχωρά τίποτα. Όλα αυτά πρέπει να προχωρήσουν και με γρήγορους ρυθμούς. Έχουμε μείνει πολλά χρόνια πίσω. Ναι, αλλά όλα πάνω σας γυρνάνε. Και θα σας εξηγήσω κάτι. Γιατί μία σειρά κυβερνητικών στελεχών, μία σειρά από υπουργούς, αλλά και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος κτλ., λένε ότι δεν είναι θέμα ότι δεν υπάρχουν υπάλληλοι. Υπάρχουν και μάλιστα πολλοί εφοριακοί. Το ζήτημα είναι ότι δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει να την κάνουν, και αυτό τα ξέρετε. Εδώ, συγγνώμη λίγο. Εάν έχουμε οργανώσει τις υπηρεσίες μας να εξυπηρετούν τη γραφειοκρατία, είναι άλλο θέμα αν τις έχουμε οργανώσει για περιστολή της φοροδιαφυγής. Ελάτε μια βόλτα στην εφορία να δείτε με τι ασχολείται ο υπάλληλος της εφορίας. Αν κάνει λευκή απεργία, δηλαδή όλα αυτά που ακούγονται περί λευκής απεργίας, περί δεν δουλεύει, περί δεν παράγουν. Ελάτε αύριο, σας προσκαλώ, πάρτε την κάμερα και ελάτε στην εφορία. Δείτε τι θα γίνεται αύριο από το πρωί, 29-30 του μηνός. Ποιος μπορεί να απεργήσει, να κάνει λευκή απεργία όλα αυτά που ακούγονται? Εγώ δεν μπορώ να τα αντιληφθώ.
μας κατηγορούν για διάφορα. Κατασυκοφαντήθηκε ο κλάδος. Είναι σωστό να συκοφαντείται ένας κλάδος από τον οποίο περιμένεις. Σήμερα από τον κλάδο των εφοριακών περιμένεις να σου φέρει τα έσοδα. Τι προσπαθείς να καταφέρεις. Οι καταστάσεις που έδωσε η κυβέρνηση προημερών, που έλεγε ορίστε πόσα έχουμε να μαζεύουμε, που ήταν φαντάσματα, έχουν κλείσει, έχουν τελειώσει. Αυτό πάλι ένα ευθύ χτύπημα εναντίον σας ήταν. Γιατί υπήρξαν και δηλώσεις από το συνόδευμα που λέει προχθές, να ορίστε πόσα έχουμε να παίρνουμε και δεν τα παίρνουμε. Κοιτάξτε να δείτε, και προχθές υπόθηκε ότι ακόμη και για το ΕΤΑΚ του 2009 φταίει ο φοροεισπραχτικός μηχανισμός. Και όμως αυτό έχει δοθεί σε ιδιώτες. Δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση με τα καθαριστικά του ΕΤΑΚ. Καμία απολύτως σχέση. Και όμως ακούστηκε και αυτό. Δεν θα μπω στη διαδικασία να εξηγώ συνεχώς το τι κάνει ο φοροεισπραχτικός μηχανισμός, να οργανωθεί, να μπει σε μία βάση. Να πούμε τι θέλουμε να κάνουμε, πώς τον θέλουμε αυτό το φοροεισπρακτικό μηχανισμό και αφού τον οργανώσουμε μετά να τον κρίνουμε. Δεν ξέρω αν αυτό είναι τελικά κοινωνικός αυτοματισμός, ότι αυτή τη στιγμή δημοσταίνει συζητούμε για αυτά τα πράγματα με τον κύριο Κολίδη, γιατί προς τα εκεί οδηγούν. Εμένα μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, πέρα των άλλων λεπτομεριών, η χθεσινή συνέντευξη της κυρίας Μέρκελ στην ΝΕΤ, στην κρατική τηλεόραση, στη δημόσια τηλεόραση, όπου αναφέρθηκε ακριβώς αυτό το ζήτημα. Ποιος, η Μέρκελ από τη Γερμανία, έκανε ουσιαστικά κριτική στο ότι ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός, οι υπάλληλοι, τα στελέχη του μηχανισμού αυτών των εφοριών, δεν εισπράττουν. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, δεν ξέρω. Η Μέρκελ το ξέρει ήδη ή της υπόθηκε κάτι τέτοιο. Τι να σας πω τώρα. Πάντως δεν είναι εντυπωσιακό ότι φτάνει. Είναι εντυπωσιακά πολλά πράγματα που ακούμε. Είναι εντυπωσιακά πολλά πράγματα που ακούμε, αλλά δυστυχώς τα λάθη πολιτικών δεν θα τα ρίχνουμε στις πλάτες των εργαζομένων. Δηλαδή πρέπει ο καθένας να αναλάβει σε αυτόν τον τόπο τις ευθύνες του. Δεν μπορούμε να πετάμε τον μπαλάκι, δεν μπορούμε να παίζουμε επικοινωνιακά παιχνίδια σε βασικά θέματα. Ας κάνουμε περιστολή της φοροδιαφυγής, ας οργανώσουμε την πολιτεία μας σωστά και αν φταίει ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός το δούμε, αλλά ας το οργανώσουμε σωστά πρώτα. Μην ρίχνουμε μόνο τις ευθύνες σε άλλους. Τώρα, ένας κυβερνητικός θα έλεγε δημοσίευση στον κύριο Κολίδη, τι αυτό πάμε να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό σας βάλαμε όλους στη γωνία. Αυτό πάμε να κάνουμε, να φτιάξουμε τη χώρα. Μειώνοντας τους μισθούς. Δεν σας ρωτήσω. Και τις συντάξεις δεν νομίζω ότι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Να μείνουμε στο θέμα της φοροδιαφυγής και της πάταξής της. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι η αποτυχία, γιατί είναι δεδομένη αποτυχία πάταξη φοροδιαφυγής, βαραίνει μόνο τους πολιτικούς που δεν οργάνωσε καλά το σύστημα, δεν βαραίνει πραγματικά εσάς που είστε μέρος του συστήματος? Δηλαδή, μονομερός ήταν η πολιτική, δεν φταίτε εσείς καθόλου. Αυτό είναι πρωτοφανές. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ συμφωνώ. Κάνανε σαλάτα. Όταν συμβάζουν. Αλλά εσείς δεν φταίτε καθόλου. Το πώς θα οργανωθούν οι υπηρεσίες. Ακούστε, ας πάρουν οι ιδιώτες τότε να κρυθούν και το αποτέλεσμα τους. Κοιτάξτε να δείτε. Δηλαδή οι ιδιώτες καταφέρουν περισσότερα. Το ΕΤΑΚ του 9 γιατί δεν εισπράχτηκε. Εγώ θα σας γυρίσω πάλι αυτό που είπα άλλο. Ακριβώς. Να πάρουν ιδιώτες, να τους δώσουν μπόνους, να τους δώσουν. Υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης. Το λέει ο κύριος Κολίδης με το ΕΤΑΚ. Το ΕΤΑΚ. Υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης. Και όντως φυσικά η κυβέρνηση σήμερα λέει ότι επειδή δεν πήραμε το ΕΤΑΚ, βάλαμε την έκταση φορά στα ακίνητα. Ναι, το ότι οτιδήποτε δεν πάει καλά έχει ως συνέπεια την ύπαρξη νέων μέτρων. Το βλέπουμε καθημερινά. Ναι, ότι δεν πάει καλά. Ο κύριος πυλώνος ότι δεν πάει καλά στην Ελλάδα δεν είναι μόνο η μείωση των μισθών. Είναι ότι δεν συλλαμβάνονται οι φοροδιαφεύγοντες. Έχετε συμμετοχή σε αυτό. Πώς θα το κάνουμε? Σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Αλλά αν έχουμε φτιάξει υπηρεσίες προς εξυπηρέτηση της γραφειοκρατίας, δεν ευθύνεται ο υπάλληλος που δουλεύει και εξυπηρετεί τη γραφειοκρατία. Να δούμε πώς έχουμε φτιάξει τις εφορίες σήμερα και πώς μπορούμε να τις φτιάξουμε καλύτερα. Αλλά έχουμε φτάσει πάλι στην Ελλάδα στο και 5 και στο και 10 για να συζητάμε τι έπρεπε να γίνει από το παρά. Πάντως, πολλοί λένε δημοσθένη, πολλοί κόσμοι το συζητάει, το έχει ακούσει και εσύ σίγουρα, το ότι υπάρχει μια μπακαλίστικη λογική, την οποία το σύστημα το ίδιο μπορεί να οδηγεί και τους εφοριακούς υπαλλήλους. Δηλαδή, κυνηγάει πολλές φορές. Με τη χαρτούρα, με τη γραφειοκρατία που είπε προηγουμένως ο κύριος Κολίδης, κυνηγάει αυτόν που πιθανόν 500 ευρώ ή 1000 ευρώ να μην τα έχει δηλώσει, ενώ θα μπορούσε ένας να κυνηγήσει έναν από αυτούς τους μεγάλους χήμονες, ο οποίος κάνει για 10.000 από τους άλλους. Ναι, αυτό δεν είναι θέμα συστήματος, είναι θέμα και των ίδιων των υπαλλήλων. Εγώ θεωρώ ότι και οι υπάλληλοι κυνηγούν το εύκολο θύμα. Με δικιά τους πρωτοβουλία. Το εύκολο θύμα. Εγώ έχω γίνει μάρτυρας επιβολής προστήμων, το οποίο είναι και τρομακτικά και έξω από την λογική της δικαιοσύνης.
Έτσι, κυριολεκτικά. Γιατί μπορεί να πιέζονται, δεν ξέρω να πιέζονται για κατάκτηση στόχων, αλλά εγώ θεωρώ ότι και οι υπάλληλοι κυνηγάνε τους εύκολους στόχους. Πάμε να πούμε στην αγορά να το ακούσετε, αν δεν το έχετε ακούσει. Εγώ κάθε μέρα γίνω μάρτυρας, πηγαίνετε και ψάχνετε να βρείτε τα εύκολα. Πάλι τους ίδιους και τους ίδιους. Ώστε. Πάλι τους ίδιους και τους ίδιους. Πού θα πάει αυτό το πράγμα. Τα γνωρίζουμε. Έτσι δεν είναι. Τα γνωρίζουμε αυτά. Λέω τι ακούω από την αγορά εγώ. Έχει καταρρεύσει η αγορά. Θα σας αντιστρέψω λίγο το ερώτημα. Προηγουμένως μου είπατε αν ευθύνονται ή όχι οι υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι. Με κύριε ευθύνη των πολιτικών είπα. Οι υπάλληλοι έχουν το μερίδιο της ευθύνης τους. Από εκεί και πέρα, το πώς θα οργανώσουμε όμως, αν το οργανώσουμε κάτι σωστά, μπορούμε να έρθουμε μετά και να πούμε στον υπάλληλο ότι δεν έπραξε σωστά αυτό το οποίο έχει οργανωθεί σωστά. Σήμερα τα έχουμε οργανώσει όλα αυτά σωστά. Γιατί σήμερα μιλάνε όλοι για διάλυση του φορεοπρακτικού μηχανισμού. Ποιος τον διέλυσε το φορεοπρακτικό μηχανισμό, ο υπάλληλος τον διέλυσε? Όχι. Η αποφάση που έλαβε κατά καιρούς μια κυβέρνηση και προηγούμενες όμως, οι οποίες η μία απόφαση αναιρούσε την προηγούμενη και η μία δομή αναιρούσε την προηγούμενη. Αυτό είναι αλήθεια. Η πολυνομία δεν ευθύνεται για τα πράγματα. Τεράστια. Και συνεχής αλλαγή. Τεράστια. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το χωνέψει κοινός νους. Σκεφτείτε λοιπόν ένα υπάλληλο το πού μπορεί να ανταπεξέλθει κάθε μέρα, το τι νόμοι πρέπει να διαβάσει, να ανταποκριθεί στις δυσκολίες της δουλειάς του. Σε αυτό έχετε δίκιο. Έχουμε μία δουλειά η οποία απαιτεί εξειδίκευση. Αυτό θέλω να το τονίσω. Έχει μία ιδιαιτερότητα ως προς την ποσότητα της δουλειάς, αλλά και ως προς τη διαφορετικότητα με τους υπόλοιπους κλάδους. Γι' αυτό και ζητούμε από την ηγεσία του τόπου μας να μην μας συκοφαντεί, να είναι δίπλα μας, να συμπαραστέκεται στον υπάλληλο. Κάνουμε ένα πολύ δύσκολο έργο και το οποίο και άχαρο. Καλά, όλοι και έχουμε απέναντι και την ίδια την πολιτική ηγεσία του τόπου. Όλοι στην ίδια μοίρα. Είναι γιατί όλοι οι υπάλληλοι κατηγορούνται γενικά από την κυβέρνηση αυτό το. Καλά, είναι λίγο παραπάει όμως. Παραπάει όμως από αυτό που δεν έχει. Πάντως μου έκανε σήμερα πολύ μεγάλη έκπληξη δημοσίευση, μια και μιλούμε για αυτά τα πράγματα, αυτή η δήλωση του κ. Πάγκαλου. Που είπε ότι έχω μεγάλη ακίνητη περιουσία. Στο Μέγκα το είπε σήμερα το πρωί. Έχω μεγάλη ακίνητη περιουσία, αλλά δυστυχώς δεν έχω να πληρώσω. Γιατί εμένα μου ήρθε, λέει τώρα με την έκτακτη εισφορά, μου ήρθαν 17.500 ευρώ. Και 17.500 ευρώ δεν έχω. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δεν έχει 17.500 ευρώ. Τι να πούμε κι εμείς δηλαδή. 17.500 ευρώ δεν έχω. Ψάχνω κάτι να πουλήσω, αλλά επειδή κανένας δεν αγοράζει τώρα, τι θα κάνετε, το ρώτησαν. Θα έρθει ο Βενιζέλος, θα με συλλάβει. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι. Αρχίζουν και κάνουν δηλαδή, κομμωδία μεταξύ του. Επιμένω στα κάψτε καθαριστικά έξω από τις εφορίες. Μα είναι. Όχι, είναι. Τελικά κάνουν ένα Muppet Show οι υπουργοί μεταξύ του. Δεν ξέρω. Πάντως είναι εντυπωσιακή η δήλωση του κ. Πάγκαλου ότι δεν έχει 17.500 ευρώ. Εγώ το πιστεύω. Ολόκληρος Πάγκαλος. Ναι, είναι εύκολο να δεν έχει. Πραγματικά μπορεί να έχει δίκιο να μην έχει. Έτσι. Εγώ αλλά να σκεφτεί. Να μας φέρει ποια μέτρα. Να μας φέρει τις αποδείξεις μία-μία που τα έφερε. Μπορεί να τα αποδείξει. Αυτά που ζητάει ο Βενιζέλος. Αυτό που δεν σκέφτηκε. Ποιες πολιτικές οδήγησαν τον ίδιο τον αντιπρόεδρο μέχρι να πληρώσει αυτό το πράγμα. Αυτό να σκεφτεί. Η εφεδρεία σας ακουμπάει εσάς, κύριε Κολλίδη? Κοιτάξτε να δείτε. Γίνεται πολλής λόγος για εφεδρεία και απολύσεις. Εγώ δεν θα μπω σε καμία τέτοια κουβέντα. Για μένα ο δημόσιος υπάλληλος προστατεύεται από το Σύνταγμα. Η μονιμότητα προστατεύεται από το Σύνταγμα. Πέρα από αυτή τη συζήτηση, εγώ δεν θα πω. Έχει ανατραπεί όμως από τη μεριά των κυβερνητικών θεσμών. Δεν έχει αλλάξει το Σύνταγμα. Μπορεί δηλώσεις να γίνονται, αλλά Σύνταγμα δεν έχει αλλάξει αυτόν τον τόπο. Ο δημόσιος υπάλληλος προστατεύεται. Τώρα, να μπούμε σε μια διαδικασία εργασιακής εφεδρείας και απολύσεων. Όχι, δεν θα ξανακάνουμε πλατεία κλαθμών στην Αθήνα. Προστατευόμαστε από το Σύνταγμα και δεν το συζητάμε το θέμα. Μάλιστα. Κύριε Κολλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας ακούσατε. Και εγώ σας συνεχίζετε, ευχαριστώ. Συνεχίζετε η κοινωνική. Η απεργία, η 48 ώρα τελείωσε, αύριο οι υπηρεσίες μας είναι ανοιχτές. Δεν έχετε όμως προγραμματίσει κάτι άλλο? Έχει εξουσιοδοτηθεί η εκτελεστική. Ναι. Από το προηγούμενο Γενικό Συμβούλιο για 3-48 ώρες. Η μία έγινε. Ναι. Έπονται άλλες δύο, οι οποίες δεν έχουν προγραμματιστεί το πότε θα γίνουν. Δεν έχουν. Για να ξέρουν και οι επαγγελματίες και όσοι θέλουν να έχουν επαφή με την εφορία να ξέρουν. Ναι, προς το παρόν δεν έχουμε κανένα ενημέρωση. Για τις 5 Οκτωβρίου που είναι της ΑΔΔ. Αυτή είναι της ΑΔΔ. Η Ομοσπονδία μας ως εφοριακούς λέμε.
Όσο εφοριακή, όσο εφοριακή έχουμε άλλη δεν είναι μέλη της ΑΔΔΙΑ, θα πειθαρχήσει και στην ΑΔΔΙΑ. Ναι, προσέξτε λίγο. Όχι άλλο κύριο, 248 ώρες. Για τις 248 ώρες, οι οποίες προκηρύχθηκαν ως κλάδος. Είναι το δευτεροβάθμιο οργάνο. Από ναι, ως τριτοβάθμιο όργανο. Στις 5 Οκτωβρίου θα πειθαρχήσει. Όργανο υπακούνται από το δευτεροβάθμιο. Στις 5 Οκτωβρίου θα πειθαρχήσετε. Ναι, προσέξτε λίγο, δεν είναι απεργία του κλάδου μας, επαναλαμβάνω, γιατί μου μίλησε ο κύριος Πετρίδης για την απεργία του κλάδου που έχει προκηρύξει. Η ΑΔΔΙΑ είναι ΑΔΔΙΑ. Έτσι, αφορά όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πολίτη. Γεια σας. Πάμε σε μικρή διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε 1-2 λεπτά για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα. Λογαριασμός μισθοδοσίας και σύνταξης έξτρα με προνομιακό επιτόκιο 5%. Τράπεζα Κύπρου. Χαρίλα, πρώτη του μήνα. Give me five. Όταν οι μισθός ή οι σύνταξή σας παίρνουν παραπάνω αξία, φαίνεται. Λογαριασμός μισθοδοσίας έξτρα για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους από την Τράπεζα Κύπρου. Με προνομιακό επιτόκιο 5% και έξτρα ωφέλη σε τραπεζικά προϊόντα. Τράπεζα Κύπρου. Έλα να ακούσεις τα νέα. Οικονομία, ποιότητα, μα και τιμές γίναν όλα παρέα. Όλοι Πρωτών, πάμε Πρωτών. Σούπερ μάρκετ Πρωτών. Πρώτα απ' όλα, μας συμφέρει. Για το Βόρειο Εύρο, προμηθευτικός συνεταιρισμός Ακρίτας με 30 καταστήματα. Για το Νότιο Εύρο, συνεταιρισμός Παντοπολών Αλέξανδρος με 20 καταστήματα. Για την Ξάνθη, προμηθευτικός συνεταιρισμός Παντοπολών Ξάνθης με 42 καταστήματα. Τα δικά σας καταστήματα στη Θράκη. Φροντιστήρια Προοπτική. Ήρθαμε κοντά στους μαθητές, στις ανάγκες και τους στόχους τους. Δημιουργήσαμε σωστές βάσεις και θεμέλια μιας άριστης προοπτικής για την επιτυχία. Μετατρέψαμε το άγχος και την ανασφάλεια σε δυναμική προσπάθεια και ενισχύσαμε κάθε πιθανότητα για εισαγωγή στις σχολές πρώτης προτίμησης. Φροντιστήρια Προοπτική. Φιλικά, υπεύθυνα και αποτελεσματικά διατηρούμε μια επιτυχημένη παράδοση χρόνων που εξασφαλίζει ένα σίγουρο μέλλον με προοπτική. Φροντιστήρια Προοπτική. Στο πλευρό μαθητών και γονέων από το γυμνάσιο. Για σίγουρη προοπτική στην επιτυχία.